Ντυμένοι κλόουν και φορώντας κόκκινες μύτες επισκέπτονται περισσότερα από 100 νοσοκομεία παιδών σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι Αβιτάλ και ο Σάχα, θεραπευτές από το Ισραήλ, ήρθαν στην Αθήνα, μπήκαν στους θαλάμους ιδιωτικής παιδιατρικής κλινικής και με ταχυδακτυλουργικά κόλπα και παιχνίδια χάρισαν γέλιο και χαρά στα παιδιά που νοσηλεύονται. Μία έκπληξη περίμενε σήμερα τα παιδιά που νοσηλεύονται σε ιδιωτική παιδιατρική κλινική της Αθήνας. Οι πόρτες των θαλάμων άνοιξαν και αντί για τις νοσηλεύτριες μπήκαν μέσα κλόουν. Οι κλόουν έπαιξαν με κάθε παιδί ξεχωριστά, προσφέροντας μία νότα χαράς στα παιδιά που νοσηλεύονται λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Η Αβιντάλ και ο Σάχα είναι εξειδικευμένοι κλόουν θεραπευτές που έχουν κάνει το επάγγελμά τους λειτουργήμα. Ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας χαρά σε μικρά παιδιά αλλά και ηλικιωμένους που βρίσκονται σε νοσοκομεία. A clown that is like a child that does not see a problem. The clown is very curious and he always sees the healthy point of view. Αυτές τις ημέρες θα επισκεφθούν δύο παιδιατρικά νοσοκομεία και οίκους ευγυρίας στην Αθήνα. I traveled with her to several places. We've been already in Thailand and we work also in hospitals in Israel. Μπράβο! Οι κλόουν θεραπευτές ήρθαν στη χώρα μας από το Ισραήλ με πρωτοβουλία της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα.